Για πάμε τώρα στη Μινατική Καραμίτσου, να δούμε τι έγινε με αυτό το 40χρονο. Τζιχαντιστής, λέει. Τζιχαντιστής. Ναι, μας πει μήνα. Καλημέρα, Μίνα, καλημέρα. Ναι. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Και είναι χρόνια κάτι για το οποίο επέλεγες από την αρχή, Μίνα. Ναι, ναι, ναι. Και να τα λέμε αυτά, γιατί έχουν τη δική τους αξία, ε. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, να πω χρόνια πολλά και σε όλα τα παιδιά που είναι στο πλατό, σε όλα τα παιδιά που είναι στο κοντρόλ, στη Γεωργία, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω ότι αυτό που έχουμε καταλάβει περισσότερο αυτά τα χρόνια είναι την αξία του να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Σωστά. Άρα λοιπόν θέλω να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι υγιείς. Μακάρι. Τώρα, ναι, νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες με την επίσημη ανακοίνωση ήταν να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που είχαμε ότι το άτομο το οποίο είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας, ένας Ιρακινός, είχε συλληφθεί μαζί με έναν Αιγύπτιο, ότι δεν ήταν μόνο για συμμετοχή σε ένα κύκλωμα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά ότι η πληροφορία που είχε έρθει στην Ελλάδα είναι ότι πρόκειται για μέλος του ISIS. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι πρόκειται για ένα επιχειρησιακό βασικό μέλος του ISIS, λένε οι αρχές. Η πληροφορία που είχε έρθει αρχικά ήταν μια πληροφορία με στοιχεία, όπου όμως θα έλεγα ότι η υπηρεσία που είχε δώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία στην Ελλάδα δεν είχε δώσει το πράσινο φως αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν δικαστικά. Αυτό το οποίο όμως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να ζητηθεί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία η άδεια από την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για δικαστικούς σκοπούς. Όπως και πραγματικά έγινε. Έτσι λοιπόν το άτομο αυτό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και για συμμετοχή στον ISIS. Θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν βρεθεί στο κρυσφύγετό του πάνω από 900 ταξιδιωτικά έγγραφα. Και λέω ότι θέλω να σας το θυμίσω, διότι αυτό που είχε βγει από την έρευνα τότε είναι ότι πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα έφευγαν από την Ελλάδα για την Ολλανδία και για τη Γαλλία. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει την αξία του, γιατί όταν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει σχέση με τον ISIS και έχει σχέση με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, νομίζω ότι το μυαλό όλων μας πάει σε μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή και σε ένα πολύ συγκεκριμένο ή σε συγκεκριμένα, να το πω γενικά, άτομα που ενδεχομένως να κατέληγαν αυτά τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στην Ευρώπη. Τώρα, Μίνα, τι ψάχνουν τώρα? Ψάχνουν να δουν αν ανοίξει σε κάποιο πυρήνα ο οποίος υπάρχει στη χώρα μας, ψάχνουν να δουν αν είχε επαφές και με άλλους κύκλους. Πού κατευθύνονται? Άκη, η χώρα μας, αυτό που λένε οι αρχές ασφαλείας και οι διαπραγματευμένες υπηρεσίες της, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν συνήθως στην Ελλάδα είτε ως πέρασμα είτε ως ένα σημείο για να κρυφτούν. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής αυτό έχει φανεί. Το θετικό στην όλη υπόθεση, θέλω να σας πω, είναι ότι βλέπουμε ότι η Ελλάδα τα εντοπίζει αυτά τα άτομα. Δηλαδή, θέλω να ανατρέξετε και εσείς λίγο στη μνήμη σας, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν συλληφθεί άτομα τα οποία επίσημα οι αρχές έχουν πει ότι ανήκουν σε έναν τζιχαντιστικό πυρήνα. Mm-hmm. Το θετικό λοιπόν είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκτυο ανάμεσα στις υπηρεσίες όλης της Ευρώπης, όπου τα άτομα αυτά όταν βρίσκονται στην Ελλάδα εντοπίζονται, απομονώνονται και συλλαμβάνονται. Ακόμα και αν έρθουν με τη μορφή που έρχονται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μέσα από ως παράτυποι μετανάστες, ως πρόσφυγες στα νησιά, και πάλι έχουν τη δυνατότητα οι αρχές, κυρίως μέσα από αυτό το δίκτυο των πληροφοριών που σας είπα, να εντοπίζονται, να απομονώνονται και να ακολουθεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ναι. Μεγάλη επιτυχία είναι πάντως. Να μην το... και θυμάσαι ότι είχαν πιάσει καλόν έναν ο οποίος ήταν κιόλας του έλειπε το πόδι γιατί είχε πέσει, λέει, σε ενέδρα. Άλλον έναν τον είχαν πιάσει κανένα μήνα πριν πιάσουν και αυτόν εδώ, πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Μίνα. Θυμάσαι, καλημέρα. Στην μεγάλη κρίση του μεταναστευτικού επί συγκυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ο κύριος Καμένος τότε είχε πρωτοπεί. Το θυμάσαι, Μίνα, ότι προς τους Ευρωπαίους όλοι αυτοί που τους οποίους ενθαρρύνετε ή εν πάση περιπτώσει αν έχετε να διακινεί ο Ερντογάν και να περνάνε, δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούπια τους, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Άρα μην εκπλαγείτε αν περάσετε και τζιχαντιστές στην Ευρώπη.
Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν ήταν και. Μπορούσε να το σκεφτεί βεβαίως. Ο καθένας με βάση τη χώρα μας. Με Γερμανία. Βάση τη γεωγραφική βεβαίως. Θέση της χώρας μας. Πώς αλλιώς. Εγώ φαίνεται από τη λήψη ότι η Ελλάδα είναι σε μια τέτοια επαφή με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρώπης και έχει οργανωθεί έτσι μια κατάσταση ώστε αυτά τα άτομα να εντοπίζονται. Θέλω και εγώ να σου θυμίσω ότι από τότε, αν θυμάσαι, λέγαμε για μια λίστα με 4.000 ή 5.000 τζιχαντιστές όπου είχε σταλεί στα σύνορα και την είχαν αυτή τη λίστα στα χέρια τους οι αρχές ασφαλείας και προσπαθούσαν κάθε φορά που έπεφταν πάνω σε αυτά τα άτομα να χτυπούν κόκκινη συναγερμή, να τα εντοπίζουν και να τα συλλαμβάνουν. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί είχε δοθεί μια μαγιά, θα έλεγα, μια δεξαμενή από την οποία έπρεπε να ξεκινήσουν οι αρχές ασφαλείας την έρευνά τους. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.